πνευματικού με τον ίδιο τον Χριστό, η Θεία Κοινωνία δεν έχει ορισμούς ως προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιμαντικά, η Θεία Κοινωνία ενώνει και δημιουργεί μία κοινότητα. Την ενώνει, την δημιουργεί και την διατηρεί. Είτε μιλάμε για μία ενορία, είτε μιλάμε για ένα μοναστήρι, στο κέντρο αυτής της κοινής ζωής των ανθρώπων και των χριστιανών πρέπει να βρίσκεται ο Χριστός. Και δεν μπορεί να βρίσκεται ο Χριστός μόνο αν όλοι μεταλαμβάνουν με τα δώρα του Ιησού Χριστού, που είναι το ίδιο του σώμα και αίμα. Ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο και ή μάλλον σε μία περίοδο, σε μία περίοδο της ιστορίας που χαρακτηρίζεται από ενκοσμίκευση, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος και ο χριστιανός ζει περισσότερα τα του κόσμου παρά του Θεού. Ενώνεται και πλησιάζει περισσότερα τον κόσμο, τις αμαρτίες, τις ελαττότητες και όλες τις αδυναμίες του κόσμου αυτού, παρά να πλησιάσει τον Θεό. Ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε αυτή την ενκοσμίκευση είναι να βρισκόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και να είμαστε στην Εκκλησία άξιοι για αυτή την κλίση, την μεγάλη, το να γινόμαστε θεοί. Η ιστορία, τουλάχιστον η ιστορία του 20ου αιώνα, γνωρίζει δύο μεγάλους πολιτικούς, δύο μεγάλα πολιτικά συστήματα. Είναι ο καπιταλισμός και ο κομμουνισμός. Εγώ ο ίδιος έχω περάσει και τα δύο. Οφείλω να σας πω ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η μόνη διαφορά είναι ότι στο ένα σύστημα τονίζεται το άτομο, μιλάμε για τον καπιταλισμό, ο άνθρωπος γίνεται ακόμη πιο εγωιστής, ζώντας σε έναν κόσμο που καλλιεργεί τις ατομικές ανάγκες, και στο άλλο που λέγεται κολεκτιβισμός, ο άνθρωπος δεν έχει κανένα προορισμό παρά μόνο να ζήσει σε μια ιδανική και εικονική πραγματικότητα η οποία χαρακτηρίζεται από τα αγαθά του κόσμου τούτου, τα οποία προσπαθούν οι δυνατοί και οι ισχυροί του συστήματος να τα προβάλλουν και να τα περάσουν στους απλούς πολίτες. Μόνο η Εκκλησία μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα δύο. Αν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει, θα θελήσει να ζήσει εκκλησιολογικά, χριστοκεντρικά και να έχει στην ζωή του και μία ατομική, προσωπική εξέλιξη, πνευματική, όμως και να ζήσει με τους συνανθρώπους του, να ζήσει σε μία κοινωνική και αρμονική σχέση και αγάπη, αυτό μόνο στην Εκκλησία γίνεται. Έλεγε, και είναι πασίγνωστο αυτό, κάποιος φιλόσοφος ότι η τρίτη χιλιετία θα είναι είτε θρησκευτική, είτε θα πάψει να υπάρχει. Νομίζω ότι είχε δίκιο. Και όχι μόνο θρησκευτική, εκκλησιαστική. Διότι μόνο η Εκκλησία μπορεί να προσφέρει το παράδειγμα
και το υπόδειγμα μίας κοινωνίας στην οποία οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζήσουν έχοντας το κέντρο αυτής της κοινωνίας τον ίδιο τον Θεό. Λειτουργικά, αγαπητοί μου, εδώ βλέπω τους πατέρες με άσπρα γένεια, τον Σεβασμιότατο. Λειτουργικά, ο κάθε ιερεύς θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίσει από την αρχή τι πρόκειται να κάνει όταν λειτουργεί και όταν τελεί τα μυστήρια. Γι' αυτό όσες φορές υπάρχει δυνατότητα, ας επιστρέψουμε πρώτα απ' όλα στο ιερατικό, να διαβάσουμε καλά-καλά την Θεία Λειτουργία, να κατανοήσουμε ακριβώς περί τι πρόκειται και τι πρόκειται να κάνουμε την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται. Τουλάχιστον στη Μολδαβία, που υπάρχει ισχυρή παράδοση, οι ιερείς ανήμερα της Θείας Λειτουργίας, παραμονή της Θείας Λειτουργίας, πρέπει να διαβάσουν τουλάχιστον 5 κανόνες, να κάνουν το κανόνα τους, να κάνουν τις μετάνοιες τους. Αν και υπάρχει, είναι Σάββατο, πρέπει να αποφύγουν να φάνε κρέας, να υπάρχει την ελάχιστη άσκηση όσον αφορά όσον αφορά το φαγητό, και έτσι θα μπορούσε την επόμενη ημέρα να λειτουργήσει. Δεν ξέρω αν το κάνουν όλοι, όμως υπάρχει αυτή η τάση. Γενικώς οι ιερείς εκεί σέβονται τα δικά τους καθήκοντα. Δεν νομίζω να είναι τυπικά. Θα έλεγε κανείς ότι ο καθένας στον τόπο του να κάνει αυτά που θα μπορούσε, μπορεί και απαιτείται στο πλαίσιο στον οποίο ζει. Δεν γίνεται να λειτουργήσουμε χωρίς να έχουμε αυτή την μικρή προσπάθεια, να καταβάλουμε αυτή την μικρή προσπάθεια, και δεν γίνεται, δεν ξέρω αν όλοι συμφωνούν, να μην έχουμε τουλάχιστον πριν, να μην έχουμε την ευλογία του πνευματικού μας, και όχι μόνο την ευλογία, να μην έχουμε εξομολογηθεί. Διότι η εξομολόγηση δεν απαιτείται μόνο για τον απλό πιστό, απαιτείται και για τον λειτουργό και για τον ιερέα. Στην Ελλάδα ξέρω ότι πολλοί χριστιανοί δεν συνδέουν την εξομολόγηση με την Θεία Κοινωνία. Μυστηριακά και θεολογικά, όπως λέει ο Σεβασμιότατος, δεν συνδέονται. Ο ένας με τον άλλον, με το άλλο μυστήριο, δεν είναι απαραίτητα να συνδεθούν ώστε να αναιρεί το ένα το άλλο. Παρόλα αυτά, η εξομολόγηση ενδάσσεται σε αυτή την μικρή προσπάθεια το να είμαστε καθαροί όταν συναντιόμαστε με τον ίδιο τον Χριστό. Στη Ρουμανία εξομολογούνται. Οι χριστιανοί εξομολογούνται. Υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία αυστηρή, η οποία αν δεν εξομολογείσαι και δεν νηστεύεις 3 μέρες ή 7 μέρες αλάδωτο πριν την Θεία Κοινωνία, είναι αδύνατο να κοινωνήσεις. Υπάρχει άλλη τάση, η οποία είναι, θα έλεγα, λίγο πιο λογική, η οποία λέει ότι εφόσον νηστεύεις 2 φορές την εβδομάδα και όλες τις σαρακοστές, δεν είναι ανάγκη
να νηστέψεις επιπλέον ώστε να κοινωνήσεις. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε κανείς να πάει να κοινωνήσει από τους χριστιανούς εννοώ, χωρίς να έχει την ευλογία του πνευματικού του. Διότι όσο και ορθός πνευματικά να είναι, δεν μπορεί να είναι κριτής αντικειμενικός του εαυτού του. Και εξάλλου η εξομολόγηση δεν είναι μία φανέρωση των αμαρτιών, δεν είναι μόνο αυτό. Λέγεται εξομολόγηση η Θεία Μετάνοια. Ο Χριστός όταν πηγαίνει και εξομολογείται, παίρνει μία χάρη η οποία τον βοηθάει να μετανοείται. Και η μετάνοια είναι η κατεξοχήν προετοιμασία προς την συνάντηση και ένωση με τον ίδιο τον Χριστό. Οι ιερείς είναι οι υπηρέτες του βασιλέως. Σε αυτόν τον κόσμο αυτοί οι υπηρέτες προσπαθούν να κάνουν κατά τον δυνατόν όσα τους ζητάει ο ίδιος ο βασιλεύς. Και αν αγαπούν αυτό που κάνουν, προσπαθούν να μπουν και στο μυαλό του βασιλέως, να αποκτήσουν το ίδιο το νου που έχει ο ίδιος ο βασιλεύς. Οι ιερείς είναι υπηρέτες του Χριστού και του Θεού. Θα έπρεπε να αποκτήσουν και να προσπαθήσουν να είναι υπηρέτες με αγάπη και να προσπαθήσουν να αποκτήσουν και να καταβάλουν όλες τις δυνάμεις τους ώστε να αποκτήσουν τον νου του Χριστού. Να σκέφτονται και να πράττουν έτσι όπως θα έπραθε ο ίδιος ο Χριστός. Μόνο έτσι θα γινόμαστε πιστοί και εμείς όταν μιλούμε και κηρύττουμε τον Θείο Λόγο και την διδασκαλία του ιδίου Ιησού Χριστού. Άλλωστε, αν οι λόγοι μας δεν καλύπτονται από την παραμικρή προσπάθεια, ο λόγος μας είναι κενός. Και ο πιο απλός άνθρωπος το καταλαβαίνει αυτό. Οι ιερείς είναι οι μοιητές του ιδίου του Ιησού Χριστού. Πρέπει να οδηγούν και να καθοδηγούν τους χριστιανούς, τους πιστούς, της ενορίας, της επαρχίας, στον ίδιο τον Χριστό. Και για να το κάνουν αυτό, πρέπει να ξέρουν πρώτοι ήδη τον δρόμο τον οποίο οδηγεί προς τον ίδιο τον Χριστό. Και γι' αυτό τον δρόμο έχουμε μιλήσει. Νομίζω με τα λόγια μου και με όσα έχω πει έως τώρα έχουμε καταλάβει όλοι μας ότι το μεγάλο μυστήριο του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να λείψει ή να υπάρχει μόνο για κάποιες φορές στη ζωή μας. Είναι υπαρξιακή πλέον αυτή η ανάγκη το να κοινωνήσουμε με τα άχραντα μυστήρια του Χριστού. Αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί μου, ήθελα να σας τις περάσω
να υπάρχει αυτή η γνωριμία, όπως έλεγα, να ξέρετε ακριβώς τι σκέφτεται ο άνθρωπος που τον έχετε μπροστά. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο που με την αγάπη του με έχει καταρχάς εισάγει σε μία αληθινή και θα έλεγα πατερική σχέση με τον ίδιο. Του το έχω πει, δεν ξέρω αν το τιμάτε, ότι μοιάζει πάρα πολύ με τον γέροντά μου, τον οποίο τον έχει γνωρίσει. Αισθάνομαι ελεύθερα και αυτή η ελευθερία δεν είναι διότι την έχω αποκτήσει εγώ. Διότι μπροστά μου έχω έναν άνθρωπο που είναι ελεύθερος. Τον ευχαριστώ ακόμη μία φορά, να έχω την ευχή του και την δική σας. Αμήν. Ευχαριστούμε σας, Πατέρα Ναθαναήλ. Να πω ότι ο Αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ, ο οποίος μου είπε, ξέρεις, εγώ δεν είμαι από το Ιάσιο, κατάγομαι από άλλη περιοχή της Ρουμανίας, έχω υιοθετηθεί στο Ιάσιο, γιατί τον κάλεσε ο δεσπότης του, και είναι και καθηγητής συστηματικής θεολογίας, συστηματικής, δογματικής, να το πούμε έτσι, στην θεολογική σχολή του Ιασίου. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί κατόρθωσε με τη θεσσαλονική του προφορά, όπως το έτσι αστειευόμενος του έλεγα, ότι εσύ μοιάζεις θεσσαλονικιός από την ομιλία σου, όχι Ρουμάνος. Αλλά είναι αυτό που είπε, ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τους εθνικισμούς μας. Κατόρθωσε, λέγω, αυτό το μεγάλο μυστήριο, όχι μόνο της συμμετοχής μας και της σχέσεώς μας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά γενικότερα της παρουσίας μας ή της σχέσεώς μας εμάς των ιδίων με την Εκκλησία, ουσιαστικά είναι η όλη Εκκλησιολογία, κατόρθωσε να μας το παρουσιάσει με ένα απλό και κατανοητό τρόπο. Εγώ ομολογώ δεν θα το κατάφερα, να, Πάτερ Ναθαναήλ. Πολλές φορές εισπράττω την κρίνια για την δυσκολία του λόγου. Απλώς να πω στο ερώτημα το οποίο έχετε θέσει ενώπιον όλων μας, ποια είναι η πρακτική που ακολουθείτε στην Εκκλησία της Κύπρου όσον αφορά τη συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία, ότι όντως και σε εμάς έχουν επικρατήσει αυτές οι δύο τάσεις. Να σας πω τι έλεγε ο αείμνηστος πατέρας μου, έλεγε, μα τι νομίζετε, η Θεία Κοινωνία είναι τσάι και θα πάμε κάθε Κυριακή να, ή κάθε λειτουργία να παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία. Αυτή ήταν παλαιότερα η αντίληψη, και μάλιστα θυμάμαι τον ιερέα του χωριού μου που έβγαινε με τα φόβου θεοπίστεως με το Άγιο Ποτήριο κλειστό. Και αν δεν ειδοποιούσε κάποιος τον ιερέα ότι θέλει να κοινωνήσει, έβγαινε και έμπαινε. Το ερώτημα όμως εδώ είναι, το οποίο θέτω εγώ έντονα. Η Θεία Λειτουργία είναι το μεγάλο δείπνο στο οποίο είμαστε όλοι και κλειμένοι. Μπορούμε, όταν έρχεται ο δούλος του οικοδεσπότη και λέγει «Ήδη έτοιμα εστί πάντα, ελάτε στο μεγάλο δείπνο», να αρνηθούμε αυτή την κλίση. Μετά ικανοποιήσεως διαπιστώνω εγώ την υψηλή συμμετοχή των πιστών μας στην Θεία Ευχαριστία. Γιατί δεν το κάνουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν κάνουμε το μυστήριο ούτε ατομικό, και κυρίως δεν το κάνουμε να είναι κληρικό το μυστήριο, να κοινωνάμε εμείς μέσα στο ιερό και να αφήνουμε το υπόλοιπο σώμα χωρίς συμμετοχή στο σώμα και στο αίμα του Χριστού.
Βεβαίως αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, ότι δεν σημαίνει ευκαίρος ακαίρος, χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, να προσερχόμεθα στη Θεία Κοινωνία. Νομίζω ότι το περισσότερο επικρατεί η δεύτερη, όπως την είπατε, πιο λογική προσέγγιση, ότι εφόσον ένας πιστός νηστεύει όλες τις νηστείες της Εκκλησίας, δεν πρέπει να φορτώνουμε φορτία δυσβάστακτα, αλλά πρέπει να οδηγούμε τον άνθρωπο στην συμμετοχή και στη σχέση του με τον Χριστό, με τη Θεία Κοινωνία. Βεβαίως, όταν ένας άνθρωπος δεν έχει αυτή τη σχέση ούτε με τις νηστείες, ούτε με την εξομολόγηση, βεβαίως θα το ζητήσουμε να νηστέψει πριν προσέλθει στη Θεία Κοινωνία. Δεν θα θέλω να κάνω τώρα όμως δεύτερη διάλεξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όπως είπατε θεολογικά μπορούμε να συζητήσουμε τα ζητήματα. Όμως να δώσω το λόγο, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον πατέρα Ναθαναήλ, είναι στη διάθεσή σας. Λέει ότι τα ξέρετε καλύτερα από τον ίδιο και γι' αυτό δεν θα υπάρχουν ερωτήσεις, ίσως. Προτού ολοκληρώσουμε, ο Πατηχρίστος θέλει κάτι να ανακοινώσει για τους ιερείς μας, που είναι θέμα που αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης των Κληρικών, το οποίο λειτουργεί στην Αρχιεπισκοπή και στο οποίο και η Μητρόπολη μας μετέχει. Πάτε Χρήστο. Είμαι βέβαιος ότι αρκετοί από εσάς ξέρετε τη λειτουργία αυτού του Ταμείου Αλληλεγγύης του Κλήρου, γιατί άλλωστε όλοι σας συμβάλλετε στην λειτουργία αυτού του Ταμείου με ένα ποσοστό. Αλλά θα μας πει τώρα, επειδή του έχουμε αναθέσει να εκπροσωπεί την Μητρόπολη μας στο Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί, και να μας ενημερώσει για την τελευταία συνάντηση που είχανε. Για τους παλαιότερους ιερείς είναι γνωστό, πιστεύω, απλά για όσους από εμάς τους νεότερους δεν έχουμε ενημερωθεί. Το ταμείο αυτόν στηρίζεται σε μια μικρή δική μας εισφορά κάθε μήνα και έχει σκοπό να ενισχύσει σε κάποιες περιπτώσεις ιατρικές, αλλά και κάποιες άλλες, οι οποίες περιγράφονται στο καταστατικό, και γι' αυτόν όσοι από εμάς δεν έχουν ενημερωθεί, το καταστατικό υπάρχει στο λογιστήριο της Μητροπόλεως, και να ζητήσουμε να πάρουμε έναν αντίγραφο, ούτως ώστε να ξέρουμε ποιες περιπτώσεις εντάσσονται σε τούτον το σχέδιο, για να ζητούμε, εφόσον συνεισφέρουμε και εμείς ήδη, αυτό που μας αναλογεί, για να ευκολυνόμαστε σε κάποιες από τις δυσκολίες. Να μου επιτρέψετε όμως, επειδή υπάρχουν εδώ και οι συνεργάτες των κατηχητικών και οι πατέρες, να μεταφέρουν αυτά στους συνεργάτες που δεν εγκατέστη δυνατόν να είναι εδώ. Επειδή φέτος με την έναρξη των κατηχητικών προγραμματίζουμε να κάνουμε και κάποιες δραστηριότητες που να ενισχύουν τη συμμετοχή των παιδιών στο κατεξοχήν κατηχητικών έργων της Εκκλησίας, δραστηριότητες όπως διάφορα πρωταθλήματα και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την ψυχαγωγία των παιδιών, που χρειάζονται σίγουρα λαϊκά μέλη που να αναλάβουν τη διοργάνωση αυτών των πρωταθλημάτων ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, αν υπάρχουν στις διάφορες ενορίες άτομα τα οποία μπορούν να αναλάβουν έτσι τη διοργάνωση, για παράδειγμα, ενός πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ή οτιδήποτε άλλο, να αναλάβουν το βάρος της διοργάνωσης και να έχουν από τη Μητρόπολη μόνο την ενίσχυση για την επιστολογραφία και οτιδήποτε άλλο,
να το δηλώσουν εδώ στο γραφείο της Μητροπόλεως, στο γραφείο της Θρησκευτικής Διακονίας, ούτως ώστε να επικοινωνήσουμε για να ξεκινήσουμε από τον Οκτώβριο τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Θα ήθελα βεβαίως, δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για την θεματική των κατηχητικών, αλλά όπως θυμόσαστε πέρυσι, είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας να βοηθήσουμε τα παιδιά στην κατανόηση της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας μας και κυρίως να μπορούν να κατανοούν την συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω ότι το θέμα που έχει αναπτύξει ο πατέρα Ναθαναήλ απόψε αποτελεί τρόπον τεινά και την θεματολογία την οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί γνώσεις για διάφορα πράγματα, ακόμα και για θρησκευτικά, για την ιστορία, όλα αυτά μπορεί τα παιδιά να τα αποκτήσουν μέσα σε άλλους χώρους. Όμως το να κατανοήσουν και, και τα παιδιά, αλλά και όλοι μας, περιλαμβανομένου και μου του ιδίου, το να συνειδητοποιήσουμε ότι τι σημαίνει ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, με το να είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, με την συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία, είναι το κεντρικό για το οποίο πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ευκαιριακά μπορείτε να μιλήσετε και για άλλα θέματα, δεν λέω, αλλά δώστε προσοχή σε αυτό τον τομέα, γιατί να σας πω ότι είναι κρίμα όταν έχουμε κοινούς εκκλησιασμούς των σχολείων, τα παιδιά μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, δεν ξέρουν πώς μπαίνουν, δεν ξέρουν τον τρόπο της τέλεσης της Θείας Ευχαριστίας, δεν ξέρουν πότε να σταθούν όρθιοι, δεν ξέρουν πότε να καθίσουν, πολλές φορές δεν ξέρουν να κάνουν και το σταυρό τους ή κοροϊδεύουν άλλους συμμαθητές οι οποίοι κάνουν το σταυρό τους. Δηλαδή όλα αυτά, το να είμαι μέλος της Εκκλησίας, το να συμπεριφέρομαι μέσα στην Εκκλησία την ώρα της τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας, το γιατί συμμετέχω, ένα από τα βασικά ερωτήματα που μας έθεσε απόψε ο πατέρα Ναθαναήλ, είναι βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε στους νέους μας. Και γι' αυτό μη θεωρήσετε ότι επειδή συζητήθηκε το θέμα αυτό πέρυσι, ότι παρέλκει να το συζητήσουμε και φέτος. Έτσι, δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό τον τομέα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να ψάλουμε το απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου και μετά, επειδή έχουμε τον πατέρα Ναθαναή, θα ήθελα να μαζευτείτε εδώ μπροστά στο εικονοστάσιο, να κάνουμε και μια φωτογραφία όλοι μαζί. Προτού όμως ψάλουμε, να μου επιτρέψετε να δώσω ένα βιβλίο στον πατέρα Ναθαναήλ. Ξέρει και διαβάζει βέβαια, αλλά τα ξέρει, αλλά εντάξει. Είναι τα πρακτικά του συνεδρίου της Μητροπόλεως μας για τον Άγιο Επιφάνιο, με ευχαριστιών πολλών. Ως τον εκμαλώτων ελευθερωτής και των τοχών υπερασπιστής, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε νομάρτης γεωφρύε, δε Χριστό το Θεό.